μιλάω για τη χώρα τώρα. Περνάει καλή φάση ή όχι? Γιατί να περνάει καλή φάση? Γιατί να υπάρχει κρίση? Πρώτα απ' όλα δεν είναι εύκολο να υπάρχουν μεγάλες φυσιονομίες κάθε φορά το τραγούδι. Το τραγούδι κάθε χώρας, πώς το λένε, πορεύεται με μέτρους συνθέτες. Όταν καμιά φορά βρεθεί καμιά μεγαλοφία, δεν πάει να πει ότι πρέπει αμέσως μετά στην επόμενη γενιά να αναζητήσουμε την αντίστοιχη συνέχεια. Α, ναι, αυτά είναι ακριβά πράγματα. Λοιπόν, είχατε την τύχη να έχετε ένα-δυο μεγαλοφίες στο τραγούδι, όπως ήμουν του λόγου μου. Και ο Θοδωράκης, μόνο που δεν τον συμπαθώ και πολύ. Α, δεν είστε στα καλά σας τώρα? Ποτέ δεν είμαστε αυτά καλά μας, τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα συνθέτης που δεν έχει καμία σχέση με την ίδια των συνθετών. Δεν πάει να πει ότι κάθε γενιά πρέπει να μας ζητάτε τους αντίστοιχους. Α, όχι. Πολύ σας είναι για 100 χρόνια και αρκετά να καθίσετε εκεί πέρα. Και ευχαριστούμε πολύ που μας το είπες και να τα ακούσουν εκεί οι ακροατές. Γιατί είναι όχι, αστείο. Όχι, σας το είπα για να το ξέρετε. Είναι αστείο να αναζητάμε όταν υπάρχει ο Χατζηδάκης ποιος θα είναι ο διάδοχος. Δεν ξέρουμε κανείς. Και να μην υπάρχει ο Χατζηδάκης. Ναι. Το αίτημα του τραγουδιού, ναι, του καθημερινού τραγουδιού, δεν είναι να υπάρχει μια μεγαλοφυΐα για να στο δώσει. Ναι. Υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια που γίνονται συνεχώς και θα γίνονται. Ναι. Τα οποία συγκινούν και εμένα και σήμερα και χθες και αύριο. Πες μου ένα από αυτά. Πάρα πολλά. Να σου πω του Σαββόπουλου, να σου πω τη Πλάτωνα, να σου πω των αδελφών Κατσιμίχα, να σου πω του Τζίμι Πανούση, να σου πω του Ξιδάκη, Αριστουργήματα, του Σπανουδάκη. Ναι. Ο Ξιδάκης είναι και πολύ ταλαντούχος μας. Έχει κάνει κάτι τραγούδια τα οποία τα ακούω ώρες και μου αρέσει να τα ακούω. Λοιπόν, ας το δούμε, τα τραγούδια πάει μια χαρά. Αν τώρα εμείς έχουμε ανάγκη από 150 τραγούδια το μήνα για να πούμε ότι είμαστε καλά, ναι, τους φταίει. Σωστά.